Καλώς ήρθατε στα γενέθλια του διάστροφου.gr. Το διάστροφο είναι 5 χρονών και γιορτάζει σήμερα με ένα πάρτι εδώ με τους φίλους, τους αναγνώστες του, τους συγγραφείς, τους κριτικούς, τους δημοσιογράφους, τους εκδότες, όλο τον κόσμο. Ελπίζω να περάσουμε ωραία, είναι μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτό και ελπίζω να περάσουμε πολύ όμορφα. Λέγομαι Ηλίας Γκρίς. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στη γιορτή του διάστηχου, που είναι το κορυφαίο, ο κορυφαίος ιστότοπος στον χώρο της λογοτεχνίας και κυρίως της ποιήσεως. Με ενδιαφέρει προσωπικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι να ευχηθείς, αλλά να εκφράσεις τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να προσφέρει ό,τι έχει προσφέρει μέχρι σήμερα και στο πολλαπλάσιο. Λέγομαι Αντώνης Φωστιέρης και είμαι απόψε εδώ μόνο και μόνο για να ευχηθώ στο διάστηχο μακροζωία και να κρατήσει όσο γίνεται αυτό το υψηλό επίπεδο που έχει κρατήσει όλο αυτό το διάστημα. Και όχι μόνο να ευχηθώ, αλλά πρώτα-πρώτα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές, κυρίως τον Μάκη Τσίτα, και να πω ότι ένα ηλεκτρονικό, ένα διαδικτυακό περιοδικό, το οποίο έχει όλες αυτές τις ευκολίες που παρέχει ακριβώς το διαδίκτυο, οι ευκολίες αυτές μπορούν κάλλιστα να μετατραπούν σε δυσκολίες, και αυτές οι δυσκολίες έχει κανείς να αντιμετωπίσει, με την έννοια ότι το να κρατήσει ψηλά το επίπεδο σαν να πρόκειται για ένα έντυπο περιοδικό είναι πολύ δυσκολότερο, ακριβώς γιατί υπάρχει το δέλεαρ και αυτή η δυνατότητα του να γεμίζεις το ηλεκτρονικό περιοδικό με πολλά κείμενα, κάνοντας εκπτώσεις στην ποιότητα. Αυτό είναι κάτι που το διάστημα δεν το έχει κάνει και είμαι σίγουρος και εύχομαι να συνεχίσει να μην το κάνει αυτό, αλλά να κρατάει πολύ ψηλά το επίπεδο της λογοτεχνικής του ύλης. Μαρία Σαμπατακάκη, ιστορικός. Να ευχηθώ στο διάστημα να τα εκατοστήσει. Για μας τους ιστορικούς νομίζω ότι είναι ένας τρόπος για να αναδείξουμε τη δουλειά μας, να μιλήσουμε για τα ιστορικά βιβλία, να τα επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό, κάτι που δεν είναι πάντα ούτε τόσο εύκολο ούτε τόσο αυτονόητο, δεδομένου ότι μιλάμε για επιστημονικό βιβλίο. Το διάστημα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και ευελπιστώ και εύχομαι αυτό να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη. Ναι, γεια σας. Είμαι ο Σταύρος Σταυρόπουλος. Για όσους δεν με ξέρουν, θέλω να ευχηθώ και εγώ στο διάστημα που συμπληρώνει τα 5 του χρόνια, ένα πολύ καλό περιοδικό τέχνης και πολιτισμού, από τα 3-4 κορυφαία περιοδικά που υπάρχουν σήμερα. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια. Έχει σημασία να υπάρχουν τέτοια έντυπα που δίνουν χώρο και στους νέους συγγραφείς. Επιλεκτικά βέβαια είναι ακριβείς οι επιλογές του Μάκη. Και τι άλλο, να φτάσει τα 50 χρόνια λέω εγώ. Αυτό. Είμαι ο Ανδρέας Μίτσου. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλό για το διάστημα, που είναι πράγματι ένα μοναδικό περιοδικό, μια μοναδική αχτίδα ελπίδα σε αυτό το περίεργο για μένα χώρο. Λοιπόν, ευτυχή συγκυρία σήμερα που γιορτάζουμε το διάστημα. Είναι ένα χρήσιμο site, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πολύ ηλεκτρονικά, αλλά τι να κάνουμε. Άλλη καιρή, αλλά ήθελα έθιμα. Οφείλουμε όλοι να υποστηρίξουμε τέτοια δουλειά. Και εύχομαι τα καλύτερα στο Μάκη τον Τσίτα, που γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια και το έχουμε ιδιαίτερη αγάπη. Τις ευχές μου. Το διάστημα με εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Βρέθηκε στην οθόνη μου και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η θεματολογία και τα πρόσωπα που συμμετείχαν με τις απόψεις τους. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έκτοτε συνεχίζω να το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
μου γνώρισε ανθρώπους που εκτιμούσα και με ενδιέφερε ο λόγος τους και έτσι είχα την ευκαιρία να διαβάσω και τις απόψεις τους και αυτοί δεν ήταν μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι. Νομίζω πως ο Μάκης ο Τσίτας έχει το ταλέντο και την ευφυΐα να δημιουργεί πράγματα πολύ σημαντικά. Αυτό το γνωρίζουμε και από τα βιβλία του βέβαια και από άλλα πράγματα. Του εύχομαι να γιορτάσουμε πολλές πενταετίες και δεκαετίες. Αξίζει να υπάρχει αυτό το περιοδικό σήμερα στο χώρο και εύχομαι τα καλύτερα και καλή πρόοδο σε όλα. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στη γιορτή του Διάστηχου. Ελπίζω να μακρηγορήσει η προσπάθεια αυτή όλων των παιδιών, όλων των συντελεστών. Η λογοτεχνία ελληνική και ξένη το χρειάζεται και είμαστε όλοι μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Το Διάστηχο είναι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για να γίνεται και να βγει στον αέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ και 5 χρόνια συνεργάζομαι και εγώ σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να πάει καλά, να πάει και 100 χρόνια. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στο Διάστηχο, το μεγαλύτερο site για το βιβλίο. Πολλές ευχές στο φίλο μου τον Μάικ τον Τζίτα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Φερμελετζή. Τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι, να είναι το Διάστηχο ένα σημείο αναφοράς που έχει να κάνει με το βιβλίο και πάντα να δίνει βήμα στους νέους συγγραφείς, σε ωραίες δουλειές, σε ωραία βιβλία, αλλά και γενικότερα και σε πράγματα που γίνονται στον χώρο της τέχνης. Εύχομαι τα καλύτερα και τα 5 χρόνια να γίνουν 1105. Με το Διάστηχο συνεργάζομαι επίσημα εδώ και 2-3 χρόνια περίπου, αλλά είχα ξεκινήσει και από αρκετά νωρίτερα. Είναι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω το πιο έγκυρο και έγκριτο διαδικτυακό περιοδικό για το βιβλίο και τον πολιτισμό και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που αποτελώ μέρος της ομάδας του. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και μία πάρα πολύ καλή και σημαντική πορεία στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Εύχομαι πάντα να είναι το ίδιο δημιουργική και να είναι το ίδιο έγκυρη όπως είναι. Συνεργάζομαι λίγα χρόνια βέβαια εγώ, τον Μάκη Τσίτα τον ξέρω βέβαια περισσότερα χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, πολύ αποδοτική, δημιουργική και εύχομαι πάντα τέτοια και πάντα επιτυχίες. Λοιπόν, να ευχηθώ στον Μάκη και σε όλη την ομάδα του Διάστηχου να τα εκατοστήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν. Εγώ το ένιωσα πάρα πολύ προσπαθώντας να φτιάξω το φάκελο της υποψηφιότητάς μου για το Άντερσεν και χρειαζόμενος να βρω κριτικές. Σε μια εποχή λοιπόν που οι εφημερίδες και τα μέσα έχουν ξεχάσει το παιδικό βιβλίο, το Διάστηχο σταθερά το στηρίζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια. Το Διάστηχο. Τι να πω για το Διάστηχο, το πιο φιλόξενο ηλεκτρονικό μας σπίτι. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε, εγώ δεν θα ήμουν στο διαδίκτυο. Να τα χιλιάσω. Ευχαριστούμε πρώτα και κυρία τον Μάικ τον Τζίτα και όλους τους συνεργάτες που είναι εξαίρετοι. Είμαι η Τούλα Ιρεπαπή, γράφω 20 χρόνια για το βιβλίο. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι μαζί με τον Μάικη στο Διάστηχο. Καμαρώνω πολύ και είμαι υπερήφανη για όλη τη δουλειά που γίνεται από όλους. Και με αρχηγό το Μάικη μας. Χρόνια μας πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Για το Διάστηχο λοιπόν. Εμείς όλοι του βιβλίου, που αγαπάμε το βιβλίο πάρα πολύ, αγαπάμε και ό,τι γίνεται σχετικά με το βιβλίο. Βέβαια το Διάστηχο δεν είναι απλά ό,τι γίνεται. Είναι νομίζω από τις καλύτερες περιπτώσεις ηλεκτρονικού περιοδικού. Γιατί ο Μάκης ο Τσίτας και με τους συνεργάτες που πλαισιώνεται, νομίζω ότι δίνει μια άρτια και πολύ κατατοπιστική δουλειά. Δουλειά η οποία χρησιμεύει και για τους αναγνώστες αλλά και για εμάς τους επαγγελματίες του βιβλίου καθώς αντλούμε πληροφοριακό υλικό αρκετό. Εύχομαι να είναι καλά και αυτός και όλη η ομάδα που δουλεύουν να συνεχίσουν όσο αντέξουν και όσο μπορούν. Εύχομαι στον αγαπημένο μου Μάκη και στο αγαπημένο μου περιοδικό, γιατί αυτά πάνε μαζί ο Μάκης και το Διάστηχο, όχι μόνο 5 χρόνια
105 χρόνια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για τη συνεργασία μας. Ο Μάκης είναι εκλεκτό παιδί και αυτός και οι συνεργάτες του και το περιοδικό επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Μαριβίτα Γραμματικάκη, συγγραφέας και μουσικός, πολύ φίλη του Μάκη του Τσίτα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχει μία εξέλιξη αυτό το περιοδικό σε, και σε πιο ευρύ επίπεδο, σε ευρωπαϊκό. Ο Μάκης να βρει το χώρο και τους ανθρώπους που αξίζει να έχει πάντα στη ζωή του. Να μας κάνει χαρούμενος, γιατί είναι πολύ ωραίο σήμερα να υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζουν τόσο καλά τη λογοτεχνία, το παιδικό βιβλίο και να μας προσφέρει πάντα χαρά. Αυτό. Να είστε καλά. Είναι από τα πιο σημαντικά περιοδικά που υπάρχουν το Διάστημα αυτή τη στιγμή και του εύχομαι από καρδιάς να πάει πολύ καλά. Χρειαζόμαστε σημαντικά, σοβαρά περιοδικά αυτή τη στιγμή, γιατί και η λογοτεχνία στην χώρα μας, όσο τουλάχιστον ξέρω, έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο και έτσι χρειάζεται να έχει και καλούς διαμεσολαβητές, όπως είναι τα περιοδικά. Γεια σας, είμαι η Ελένη Κατσιόλη, συνεργάζομαι με τον Μάκη Τσίτα στο περιοδικό Διάστηχο. Και μέσα σε ένα χρόνο που γίνεται αυτή η συνεργασία έχω τις καλύτερες εντυπώσεις και για το περιοδικό και για τον άνθρωπο που ασχολείται με αυτό και μας φέρνει τόσο μεγάλη πληροφόρηση που θα ήταν καλό και άλλοι που δεν το έχουν υπόψη τους να το βρούνε στο ίντερνετ και να διαβάσουν άρθρα διάφορα, αντιγύματα, κριτικές, γνώμες. Και εύχομαι λοιπόν στο Διάστηχο για την αγαστή συνεργασία μας και με όλες μου τις ευχές να προχωρήσει, να μεγαλουργήσει, να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο περιοδικό. Καλησπέρα. Να κάνω μια ευχή να μαζί στο περιοδικό μας, το οποίο είναι ίσως το καλύτερο του είδους του. Έχει πολύ καλούς συνεργάτες, έχει πάρα πολύ καλό διευθυντή και θέλω να δουλεύω κι εγώ μαζί του. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Χρήστος Χατζίπαπας από την Κύπρο και ήταν μια ευτυχής συγκυρία το ότι κάποιος με βρήκε και μου έστελε μέσω το ίντερνετ το περιοδικό, το site αυτό, το οποίο το απολαμβάνω με τις εκατοντάδες συνεντεύξεις διαφόρων παγκοσμίου φήμης συγγραφέων κλπ. Και άλλων κειμένων που βρίσκω εκεί και χαίρομαι γι' αυτό και εύχομαι στο Διάστηχο να συνεχίσει αυτή του την προσφορά, η οποία είναι πολύ σπουδαία και για την ελληνική λογοτεχνία αλλά και για την παγκόσμια. Λέγομαι Βαρβαρίκος Δημήτρης, είμαι συγγραφέας, τον Μάκη τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, είναι η ψυχή στο Διάστηχο. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο από ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο. Τον εσυγχαίρω για τη δυναμική που έχει και του εύχομαι καλή δύναμη και να προχωράει πάντα θετικά. Το Διάστηχο. Δεν γράφουμε στίχους πια, κάποιοι γράφουν. Εμείς είμαστε στις πεζογραφίες. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια τέτοια περιοδικά, χιλιόμενοι μάντες σκέψης και γνωριμίας. Ελπίζω να προχωρήσει η λογοτεχνία, ελπίζω να ζήσει το βιβλίο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι απόψε εδώ γύρω μας είναι μια συγκέντρωση φαντασμάτων και όσους πιο πολλούς κρατήσετε ζωντανούς στο, ας πούμε, celluloid, τόσο πιο καλά θα είναι για τις γενιές που θα βλέπουν και θα λένε υπήρξαν κάποιοι που λεγόντουσαν συγγραφείς. Παίρναγα απ' έξω μπήκα, δεν ήξερα ακριβώς τι γίνεται και μετά μου είπαν ότι εδώ γίνεται κάτι για το Διάστηχο. Ρε παιδιά, λέω, δεν το λέγατε, ένα χρόνο το προετοίμαζα. Το Διάστηχο πρέπει να έρχεσαι προετοιμασμένος. Γεια σου Διάστηχο, γεια σου Μάκη. Καλά γραψίματα, καλές αναγνώσεις από τη φίλη σας τη Γεωργία την Τρακάκη και τη συνάδελφο. Να είστε καλά. Γενικά θα αναφέρω ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύ
στις μέρες που περνάμε, πολύ σημαντικό να επικοινωνείται το υλικό το οποίο δημιουργείται από δημιουργούς ιδιαίτερα αφανείς, μη γνωστούς, και είναι ένα βήμα το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο στις μέρες μας. Εγώ βέβαια δεν είμαι, είμαι συνθέτης πρωτίστως, είμαι δημιουργός τραγουδιών Λάχανα και Χάχανα, των παιδικών τραγουδιών, και γράφω μουσικά παραμύθια, τα οποία εκδίδονται και σε βιβλία, με CD, αλλά και γίνονται και musical. Μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη έχουμε την Ακρίδα, η Ακρίδα ο Βάτραχος και το Καλό Συναπάντημα, μια μουσική παράσταση η οποία βασίζεται στο βιβλίο μου με τον ομώνυμο τίτλο. Εύχομαι λοιπόν στο Διάστηχο να είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του βιβλίου, να βοηθάει τους εκδότες και το βιβλίο, είναι μεγάλο στήριγμα που υπάρχει και εύχομαι να υπάρχει για πάντα. Αυτή είναι η ευχή. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, να πηγαίνουν όλα πάντα καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να ζήσει χρόνια πολλά το Διάστηχο, να είναι δημιουργικό και να προσφέρει ευκαιρίες σε κάποιους ανθρώπους να δείχνουν αυτό που κάνουν. Τώρα το αν το κάνουν καλά ή όχι, αλλά το Διάστηχο κάνει καλά αυτό που κάνει. Να είναι καλά όλοι οι συντελεστές. Να είμαστε καλά, να κάνουμε τέτοια πάρτι. Λοιπόν, Γιώργο, να ευχηθούμε στο... Θα ευχηθούμε στο Διάστηχο. Στο Μάκη Τσίτα και όσους και σε, συνεργάτες. Και σε όλες. Πολλά, τα πολλά, καλύτερα, πολλά, τα καλύτερα. Ακόμα πιο πολλά χρόνια, πάντα δημιουργικά και πάντα φωτεινά. Και τους αγαπάμε πολύ και περιμένουμε την επόμενη δεκαετία πάλι ένα πολύ ωραίο πάρτι. Πολύχρονο το περιοδικό, συγχαρητήρια για τις δράσεις σας και ευχαριστούμε πολύ για την έγκυρη ενημέρωση που μας δίνετε στο κομμάτι του βιβλίου. Λοιπόν, ήθελα να ευχηθώ στο Διάστηχο, σε όλους όσους εργάζονται εκεί, ιδιαίτερως και στον Μάκη, να είναι γεροί, δημιουργικοί και να χρησιμοποιήσω ένα στίχο ενός πολύ αγαπημένου ποιητή που είναι πια κοντά μας, του Γιώργου του Παπούλια, ο οποίος στίχος λέει, τα λόγια του είναι τα εξής. Εύχομαι, λέει, Κύριε, η φαντασία σας να έχει πάντα ορατότητα. Θα ευχόμουν λοιπόν στο Διάστηχο η φαντασία του να έχει πάντα ορατότητα. Αυτά, να είστε καλά. Εύχομαι στο Διάστηχο να τα καταστήσει ό,τι καλύτερο και πάντα μπροστά. Να ευχηθώ και εγώ στο Διάστηχο χρόνια πολλά και να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς να συμβάλλει στο βιβλίο έτσι όπως το κάνει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. Ωραία. Θέλω να ευχηθώ τα χρόνια πολλά στο Διάστηχο, 5 χρόνια. Εγώ από τη μεριά μου, ο συγγραφέας Στάνος Κονδύλης, εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να γίνουν τα 5-105, να γεράσουμε και το Διάστηχο να υπάρχει πάντα, να μας προσφέρει καλή πληροφόρηση, πάρα πολύ σημαντικό, να μας προσφέρει ενημέρωση και κυρίως να έχει πολύ πολύ καλές ειδήσεις για το βιβλίο που σήμερα σπανίζουν. Καλησπέρα. Είμαι ο Βάνος Καπώνης, είμαι ποιητής, ας το πούμε έτσι. Θέλω να πω δύο πράγματα για το Διάστηχο. Νομίζω ότι δεν είναι ένα απλό blog λογοτεχνικό. Προβάλλει πραγματικά την ελληνική γραμματεία. Πραγματικά, εγώ αισθάνομαι περήφανος γιατί μέσα από τις... από τις ας πούμε σελίδες του, δεν είναι σελίδες βέβαια, έχουν προβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Ευχαριστώ πολύ. Και να τα καταστήσει. Θεωρώ ότι το Διάστηχο είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που με τον απόδειο πατάει σε αυτό που θα έλεγα καλύτερη παράδοση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και με το άλλο πόδι ανοιχνεύει μπροστά, όχι πατώντας τα σύννεφα, αλλά κοιτάζοντας τις νέες τάσεις, τις νέες αναζητήσεις στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι η παρουσία του στα ελληνικά γράμματα θα αποδειχτεί εν τέλει ιστορική. Εύχομαι να έχει 5, 10, 20, 1000 χρόνια μπροστά του. Είμαστε από τις εκδόσεις ESPYS
ασχολούμαστε με το Ισπανικό θέατρο μόνο και θα ήθελα να ευχηθώ τα 5 χρόνια να γίνουν 10. Οτιδήποτε το καλύτερο για το βιβλίο, για το ελληνικό βιβλίο και την έξοδό του στην Ευρώπη όπως αρμόζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εύχομαι στον Μάκη Τσίτα και στο Διάστηχο μακροημέρες. Είναι μια δύσκολη δουλειά το να είσαι στο διαδίκτυο και να κρατάς και ορισμένα κριτήρια και γι' αυτό το λόγο αξίζει και τις ευχές μας να τον συνοδεύουν στην πορεία του. Θέλω να ευχηθώ στο Μάκη Τσοντίτα και τους συνεργάτες του, σε όλους όσους στο Διάστηχο δουλεύουν και προσφέρουν πάρα πολύ πολλά πράγματα, να τους ευχηθώ λοιπόν πολλές τέτοιες γιορτές, να γιορτάζουμε και εμείς μαζί τους και να προωθούν όσο μπορούν περισσότερο το καλό λογοτεχνικό βιβλίο. Να είναι καλά. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Πολυσάρ. Απόψε βρισκόμαστε ανάμεσα σε φίλους, στα πρόσωπα που αγαπάμε, στα πρόσωπα που συμπορευόμαστε στον χώρο του βιβλίου, τους συγγραφείς, τους εργότες, τους βιβλιοποιητικούς, τους ανθρώπους που δουλεύουν για να προωθηθεί το βιβλίο και γιορτάζουμε μαζί με το Διάστηχο, το οποίο μεγαλώνει και αγκαλιάζει όλο και περισσότερο τη δημιουργία και τους δημιουργούς και πρέπει στο πρόσωπο του επικεφαλής, του Μάρτη Τσίτα, να ευχαριστήσουμε όλα τα πρόσωπα, όλους τους συνεργάτες του site, να τους ευχαριστήσουμε και για αυτή τη βραδιά, γιατί είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο, αλλά είναι όμορφο να βρισκόμαστε σε τέτοιες στιγμές και να γιορτάζουμε. Να ευχηθούμε το Διάστηχο για πολλά πολλά χρόνια να προσφέρει και οι συνεργάτες να υγιένουν, να ευχηθούμε σε όλους τους φίλους, συγγραφείς και εκδότες που βρίσκονται εδώ να συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι το βιβλίο είναι αυτό που η κοινωνία του έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που βρεθήκατε εδώ, να γιορτάσουμε μαζί και να καλέσουμε να μας πει δύο λόγια ο φίλος Μάρτης Τσίτας. Ευχαριστούμε τους φίλους από τον Βούκια, οι οποίοι ψάχνουν να δουν ποια πρόσωπα βρίσκονται εδώ, όσοι θέλετε μπορείτε να πλησιάσετε. Εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτης Σιδηρόπουλος. Σας ευχαριστούμε όλους. Ο Μάρτης έχει τον λόγο. Καλησπέρα. Θέλω να πω, ξεκινώντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε για να γιορτάσετε μαζί μας τα 5 χρόνια λειτουργίας του Διάστηχου. Ήταν φθινόπωρο του 2011, θα μου επιτρέψετε να βλέπω και από μέσα. Ήταν φθινόπωρο του 2011 όταν οι 4 φίλοι που βγάζαμε το Index, το πρώτο Free Press, περιοδικό για το βιβλίο στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την έκδοσή του μετά από 6 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Όμως λίγο καιρό μετά, για την ακρίβεια λίγες μέρες μετά, άρχισαν να μου λείπουν οι συνεργάτες, τα κείμενα, τα email, τα τηλεφωνήματα και ήταν βέβαια λογικό μετά από 20 χρόνια περίπου μέσα στα περιοδικά. Οπότε είπα να φτιάξω ένα περιοδικό που θα ασχολείται πάλι με τα βιβλία, που όμως αυτή τη φορά θα αναφέρεται εκτενώς και στις άλλες τέχνες και βέβαια θα είναι ηλεκτρονικό, γιατί έβλεπα όπως και εσείς ότι η εποχή μας είναι η εποχή του διαδικτύου. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ο καλός μου φίλος Γιώργος Φερμελετζής, που έκανε διάφορα ωραία πράγματα,
Είπε ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο και εγώ του πρότεινα αυτό το κάτι άλλο να είναι το διάστημα. Του είπα να με βοηθήσεις να στήσουμε ένα περιοδικό ηλεκτρονικό. Και το λέγαμε περιοδικό στην αρχή, μετά έγινε site. Ήξερα ακριβώς πώς θα πρέπει να είναι το περιεχόμενό του, που έπρεπε να ρίξουμε βάρος, τι να αποφύγουμε, και σε αυτό βοήθησε πολύ η εμπειρία του Index. Δουλέψαμε κυρίως πάνω στη μορφή και στην δομή του site, τον τρόπο πλοήγησης. Υπήρξαν ατέλειωτες ώρες δουλειάς, πολλά ξενύχτια, ώσπου κάποια στιγμή τον Ιούλιο του 2012 βγήκαμε στον αέρα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητική. Αυτό μπορεί να ακούγεται κλισέ τώρα, αλλά έτσι ήταν. Ήταν πολύ συγκινητική. Και αστραπιαία η λειτουργία του site διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Μέσα σε 2 μήνες βγήκαμε το πρώτο σε επισκεψιμότητα site του είδους, για το βιβλίο και τον πολιτισμό δηλαδή, και αυτή την πρωτιά τη διατηρήσαμε μέχρι και σήμερα, 5 χρόνια μετά. Με ρωτάν καμιά φορά πού οφείλεται η επιτυχία του διάστηχου. Οι λόγοι νομίζω ότι είναι αρκετοί, αλλά μπορώ επιγραμματικά να αναφέρω 4. Τα εξαιρετικά κείμενα που προέρχονται από τους μόνιμους εκλεκτούς συνεργάτες, ανθρώπους του χώρου, συγγραφείς, κριτικούς, πανεπιστημιακούς και δημοσιογράφους. Έτσι, το διάστημα είναι μια συλλογική δουλειά και οι άνθρωποι αυτοί είναι δίπλα μου συνέχεια. Η πολυφωνία που υπάρχει σε επίπεδο συνεργατών. Το περιοδικό είναι πάντα ανοιχτό σε συνεργασίες και με άλλους ανθρώπους που πολλές φορές δεν τους ξέρουμε καν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μας ενδιαφέρει να γράφουν ωραία κείμενα. Και όταν φτάνουν στα χέρια μας τέτοια κείμενα, τα δημοσιεύουν. Έτσι έκαναν σε εμάς την πρώτη τους εμφάνιση πολλοί άνθρωποι, όχι αρκετοί, πολλοί άνθρωποι, στον χώρο της λογοτεχνίας, της κριτικής, της κριτικής βιβλίου, της τεχνοκριτικής και της δημοσιογραφίας. Βέβαια, έχουμε γίνει δυσάρεστοι ούκο λίγες φορές σε πολύ κόσμο, γιατί απορρίπτουμε πολλά κείμενα, αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έπειτα είναι η πολυφωνία που υπάρχει σε επίπεδο ύλης. Παρουσιάζουμε βιβλία όλων των ειδών, βιβλία λογοτεχνικά, μελέτες, παιδικά, τέχνης, που προέρχονται από όλους τους εκδοτικούς οίκους, μεγάλους, μεσαίους, μικρούς, είτε αυτή είναι στην Αθήνα είτε στην επαρχία. Κριτήριό μας είναι πάντα η ποιότητα των βιβλίων. Με την ίδια λογική κινούμαστε και στις άλλες μορφές τέχνης που παρουσιάζουμε, δίπλα στις μεγάλες, στα μεγάλα θέατρα, στις μεγάλες μουσικές σκηνές και στα γνωστά καλλιτεχνικά σχήματα. Βάζουμε μικρότερους χώρους, μικρότερα σχήματα, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες, που όμως έχουν κάτι κοινό, το ταλέντο και την ποιότητα της δουλειάς τους. Η έμφαση που δίνουμε στην πρώτη εμφάνιση των δημιουργών είναι ο 4ος λόγος. Πολλοί συγγραφείς είδαν στο διάστημα την πρώτη κριτική για τη δουλειά τους και έδωσαν σε αυτό την πρώτη τους συνέντευξη. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ σήμερα. Βέβαια, η επιτυχία του διάστημα θα έμενε μισή χωρίς την στήριξη πολιτιστικών οργανισμών, βιβλιοπωλείων, αλλά κυρίως εκδοτικών οίκων, κυρίως των εκδοτικών οίκων, που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται σταθερά στο πλευρό μας και συνεργάζονται άψογα μαζί μας. Από τον Ιούνιο του 2017 και ακολουθώντας πάντα την εποχή και τις απαιτήσεις της, το διάστημα λειτουργεί με τη νέα ανανεωμένη του responsive μορφή, έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές, PC, laptop, tablet και κινητά. Ταυτόχρονα από το site μας μπορούν χωρίς πρόβλημα να ενημερωθούν άτομα με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, αφού σε κάθε ανάρτηση υπάρχει το ειδικό κουμπί που αυξομειώνει το μέγεθος των γραμμάτων και το φωτισμό του site, ενώ διαθέτει και την επιλογή της φωναχτής ανάγνωσης του κειμένου. Τους συνεργάτες του περιοδικού τους βλέπετε στον προτζέκτορα εκεί. Έχουμε έναν ωραίο προτζέκτορα που προβάλλει στον τοίχο
στοιχεία για το διάστημα και είναι και φωτογραφίες των συνεργατών. Εγώ θα σας αναφέρω όμως και από εδώ, επιτροχάδιν, είναι ο Γιώργος ο Φερμελετζής, το δεξί μου χέρι, η Αντωνία Βουναροπούλου, που η νέα πολύτιμη συνεργάτρια, που επιμελείται την ύλη. Έτσι να πω χειροκροτήματα. Και επίσης, θα τους πω αλφαβητικά, η Νατάσα Αβούρη, η Έρικα Θανασίου, ο Θανάσης Αντωνίου, ο Χρήστος Αντωνίου, η Ιωάννα Ασάνη, η Γεωργία Γαλανοπούλου, ο Πέτρος Γκάτζιας, η Ανθούλα Δανιήλ, ο Ελπιδοφόρος Τζέμπελης, ο Θοδωρής Τζέμπελης, η Μένη Κανατσούλη, η Ελένη Κατσιόλη, η Νένα Κοκκινάκη, ο Μάνος Κοντολέων, ο Κωνσταντίνος Κορίδης, η Μπελίκα Αντωνία Κουμπαρέλη, η Μαρία Κοτοπούλη, η Ελένη Λαδιά, ο Θανάσης Λιακόπουλος, ο Αλέξιος Μάινας, η Χαριτίνη Μαλισόβα, ο Εμμανουήλ Μαυρομάτης, ο Μιχάλης Μερακλής, ο Κωνσταντίνος Μπούρας, ο Σιδέρης Διούδης, η Τίνα Πανόριου, ο Χρήστος Παπαγεωργίου, ο Σπύρος Πιστικός, η Τούλα Ρεπαπή, η Ελένη Σαραντίτη, ο Απόστολος Πυράκης, η Πέρσα Σούκα, η Χρυσούλα Σπυροπούλου, η Θεοδόρα Τζίτα, η Μάγδα Τσιρογιάννη, ο Φίλιππος Φιλίππου, ο Γιώργος Φουλιάρας, η Βερίνα Χωρεάνθη, η Ελένη Χωρεάνθη, η Μάριον Χωρεάνθη και η Λίτσα Ψαράφτη. 5 χρόνια διάστηχο λοιπόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης, της σημερινής γιορτής, που είναι το Κατόγι Αβέροφ, η Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Arts PR, η Εταιρεία Εκτυπώσεων Αγγελάκης Digital των Εκδόσεων Αγγελάκης και η εκδοτική οίκη Γκέμα, Γκούντεμπεργκ, Πρίντα, Πρίντα Ροές, Εώρα, Διάβλος, Βιβλιοπωλείων της Εστίας, Ζαχαρόπουλος, Ιωλκός, Καλλιδοσκόπιο, Καλλιγράφος, Καστανιώτης, Κλειδάριθμος, Κυριακίδη, Μετέχμιο Παπαδόπουλος, Παρουσία, Πατάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Σαβάλας, Στερέωμα, Ψυχογιός. Ευχαριστίες πολλές στον φίλο Δημήτρη Μεϊδάνη από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που έκανε την πολύ ωραία επιμέλεια της μουσικής. Και τέλος ευχαριστίες πολλές στον πάντα φιλόξενο χώρο του Polis Art Cafe και στους φίλους Σωτήρη Γρανισιώτη και Βασίλη Χατζιακόβου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που είστε εδώ. Καλή διασκέδαση. Ευχόμαστε στο διάστηχο να τα εκατοστήσει και όχι μόνο το διάστηχο, γιατί το να πηγαίνει καλά το διάστηχο σημαίνει ότι πάει καλά και το βιβλίο. Άρα όλοι όσοι αγαπάμε το βιβλίο, αγαπάμε και όσους ασχολούνται με το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα και νιώθω και εγώ πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους φίλους απόψε και ακόμα περισσότερο που γιορτάζονται τα 5 χρόνια από την έκδοση του διάστηχου. Εγώ, επειδή δυστυχώς είμαι αναλφάβητος ηλεκτρονικά, δεν παρακολουθώ το διάστηχο, παρακολουθώ όμως την πορεία και την εξέλιξη του Μάκη του Τσίτα, που τον γνώρισα πολύ μικρό παιδί, αλλά που αμέσως και εγώ κατάλαβα τι προσόντα και τι ταλέντο είχε, και από τότε μας επιβεβαιώνει όλους όσους τον πιστέψαμε. Χαίρομαι για αυτήν την συγκέντρωση την απόψινή και για το διάστηχο και για τη δουλειά που κάνει ο Μάκης ο Τσίτας και για όλους τους συνεργάτες του, αλλά και για κάτι άλλο ακόμα που μακάρι να γίνεται πιο συχνά. Το ότι συναντιόμαστε. Βλέπω απόψε φίλους που είχα πάρα πολύ καιρό να τους δω και αυτό με γεμίζει χαρά. Μακάρι και το διάστηχο να συνεχίζει και ο Μάκης να γράφει έτσι ωραία όπως γράφει και όλοι οι φίλοι και οι συνεργάτες του να δουλεύουν μαζί και εμείς να συναντιόμαστε πιο συχνά και να πω και τη μεγάλη κουβέντα αλλά που είναι αληθινή, να αγαπιόμαστε. Καλησπέρα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι να συγχαρώ το φίλο μου τον Μάκη τον Τζίτα για αυτή την πάρα πολύ ωραία βραδιά, να το συγχαρώ για τα 5 χρόνια του ηλεκτρονικού περιοδικού του διάστηχου, να τον συγχαρώ επίσης για το γεγονός ότι έχει συλλάβει την σημασία που έχει το διαδίκτυο για την διάδοση της λογοτεχνίας και της κουλτούρας γενικότερα, διότι αυτά τα 5 χρόνια
κατάφερε να μας δώσει ένα πανόραμα της ελληνικής λογοτεχνίας όπως παρουσιάζεται και όπως γράφεται, παρακολουθώντας την επικαιρότητα, αλλά ταυτοχρόνως δίνοντας επιλεκτικά ό,τι πιο σημαντικό είχε εκδοθεί όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι, εύχομαι στο περιοδικό, εύχομαι στο διάστημα, μακροημέρευση και πάντα τέτοια. Ο Μάκης, εκτός από ότι είναι πολύ καλός συγγραφέας, είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την υπόθεση της λογοτεχνίας και προσπαθεί να την προωθήσει μέσα στο ευρύτερο κοινό μέσω των καινούριων μορφών επικοινωνίας, κρατώντας φυσικά όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο διάστημα που παρατηρούσαμε παλαιότερα στα λογοτεχνικά περιοδικά. Να είναι καλά και να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο έργο. Αυτό μόνο μπορώ να το ευχηθώ εγώ, που ανήκω σε μια παλιότερη γενιά βέβαια, αλλά το περιοδικό του είναι και ένας χώρος έκφρασης για την νεότερη γενιά των συγγραφέων, ορισμένοι εκ των οποίων είναι πολύ σημαντικοί και περιμένουμε να μας δώσουν πράγματα, να μας δώσουν έργο, κρατώντας ζωντανή την ελληνική λογοτεχνία μέσα από τα καινούργια μέσα και τα οποία έχει δημιουργήσει η ηλεκτρονική εποχή. Να είναι καλά. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά να γιορτάζεις τα 5 χρόνια μιας εξαιρετικής ιστοσελίδας, περιοδικού για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να συναντάς τόσους ανθρώπους αξιόλογους και να ελπίζεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αναπτυχθεί κι άλλο, να στηριχθεί, γιατί ό,τι γίνεται για την τέχνη και τον πολιτισμό βοηθάει στο να προχωράει η χώρα μας. Αυτό συχνά αγνοείται από τις αρχές, από αυτούς τους αρμόδιους που λέμε, αλλά εμείς όλοι, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που αγαπάμε την τέχνη και τον πολιτισμό, πρέπει να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τέτοιες προσπάθειες. Το διάστημα κλείνει σήμερα 5 χρόνια από την ίδρυσή του και επειδή το μέλλον πλέον των εντύπων, όχι μόνο δηλαδή των λογοτεχνικών ή των εντύπων σε θέματα πολιτισμού ή των πρωτοβουλειών σε θέματα πολιτισμού, είναι ο ηλεκτρονικός τύπος, το διάστημα πρωτοστατεί σε αυτή την πρωτοβουλία και να το ευχηθούμε δηλαδή να τα κατοστήσει. Φαίνεται ότι είναι μια τάση πλέον, γιατί δεν είναι, μειώνονται πλέον και στον ημερήσιο τύπο και στα λάντε έντυπα, ο κλασικός έντυπος τύπος μειώνεται και κερδίζει μεγάλο κομμάτι της αγοράς ο ηλεκτρονικός τύπος. Το διάστημα είναι πρωτοπόρο σε αυτή την πρωτοβουλία, ευχόμαστε να τα καταστήσει πάντα με επιτυχίες και ό,τι καλύτερο και να δείχνει τον δρόμο δηλαδή που αφορά την ενημέρωση στα θέματα που αφορούν το χώρο του πολιτισμού, της λογοτεχνίας και όχι μόνο. Να τα καταστήσει. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω 2 κουβέντες για αυτή την πολύ ωραία συγκέντρωση σήμερα. Είναι πολύ ωραίο να βρισκόμαστε κάθε τόσο και να γιορτάζουμε τέτοιου είδους επέτειους. Γιατί το βιβλίο μας ενώνει. Συγγραφείς, βιβλιοκριτικούς, εκδοτικούς οίκους, αναγνώστες πάνω απ' όλα και είναι ένας συνδετικός κρίκος που κινήσει σαν και αυτή που έκανε ο κύριος Τσίτας πριν 5 χρόνια να ανοίξει το διάστημα. Παίζουν ένα τεράστια σημασία ρόλο. Θέλω να τους ευχηθώ να συνεχίσουν την πορεία τους. Είναι πραγματικά υψίστης σημασίας να υπάρχουν τέτοιου είδους περιοδικά και blog και τα λοιπά, όπως και το δικό σας και το Μπούκια, γιατί μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ανέφερα πριν μπορούμε να επιλέγουμε στιγμές ωραίες της ζωής μας που τις συνδέουμε με βιβλία και με τον κόσμο του βιβλίου γενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα λέμε. Γεια σας.
Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που βρίσκομαι εδώ στα γενέθλια του Διάστηχου, κλείνει 5 χρόνια. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να τα εκατοστήσει, αφού είναι γενέθλια, να τα εκατοστήσει και να αγκαλιάζει πάντα με αγάπη το βιβλίο και με τόση ζεστασιά όπως το κάνει και τους συγγραφείς. Εύχομαι οι άνθρωποι του Διάστηχου να είναι πάντα εφάνταστοι, πάντα δημιουργικοί και να μας κάνουν συντροφιά, να διαφημίζουν τα βιβλία, να διαφημίζουν την... να διαφημίζουν είναι κακή λέξη, αλλά να προωθούν τέλος πάντων τη φιλαναγνωσία και να είναι πάντα καλά, πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Διάστηχο, να έχει πάντα επιτυχίες, να είναι έτσι πάντα κοντά στο βιβλίο, στους δημιουργούς, στους ανθρώπους που το στηρίζουν, έτσι ώστε οι ιστορίες μας να φτάνουν στο δυνατόν σε περισσότερους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Περνάμε υπέροχα σήμερα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα σας. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα να γιορτάζουμε τα 5 χρόνια του Διάστηχου. Το Διάστηχο για τον πολιτισμό μας είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι από το παρελθόν στο μέλλον. Είναι μια σύζευξη κλασικών δημιουργών και νεότερων φωνών. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες στο Διάστηχο και στον κύριο Τσίτα και σε όλους πολιτισμούς συνεργάτες που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να ακουστούμε και πιστεύουμε ότι το Διάστηχο πραγματικά βάζει ένα λιθαράκι πολιτισμού στην Ελλάδα του σήμερα και ευελπιστούμε του μέλλοντος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να στεγαστούν κάτω από την πολύδρομη τέντα του Φελίνη. Τέτοια πράγματα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία να... με μια τέντα πολύ γρήγορη, όπως λέει ο Φελίνη. Κάτω από εκεί πρέπει να βρούμε τρόπους να, να μιλήσουμε για βιβλία, να φύγουμε από τα βιβλία, να συναντήσουμε τον εαυτό μας και να φτιάξουμε δεσμούς. Χρόνια πολλά για το Διάστηχο, το πολύ ενημερωμένο ιντερνετικό περιοδικό. Εύχομαι άλλα 500-5.000 χρόνια, λίγα λέω, και καλά διαβάσματα. Θέλω να ευχηθώ στο Διάστηχο να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Όπως είπε ο ίδιος ο Μάκης ο Τσίτας, δεν είναι προκατηλημένοι, είναι ανοιχτοί σε νέες φωνές. Μπορώ να πω ότι χαμογέλασα όταν το είπε, γιατί και εγώ είχα δώσει την πρώτη μου συνέντευξη και είχα την πρώτη μου κριτική. Και θεωρώ ότι η παρουσία τους είναι πολύ σημαντική στον χώρο της λογοτεχνίας.